Θέλω να ξεκαθαρίσω για ακόμα μια φορά ότι τασσόμαστε αναπηφύλακτα υπέρ του εξυγχρονισμού του νομοσχεδίου για τις εκπίσεις. Και βέβαια εκείνο το οποίο έχει σημασία για το κατά πόσον θα υπερψηφίσουμε ή όχι ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι το περιεχόμενο του. Διαφωνούμε με την φιλοσοφία η οποία διέπει το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι αν προηγείται ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και της κυβέρνησης, είμαι πεπισμένος ότι θα είχαμε έναν καλύτερο αποτέλεσμα. Και κανονικά, εάν είχαμε περιθώρια χρόνου, θα έπρεπε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αποσυρθεί και να ξεκινήσει ένας διάλογος για τη διαμόρφωση ενός σωστού πλαισίου, κατά την άποψή μας. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτελεία χρόνου. Έχουμε λοιπόν προτάσεις για τροποποιήσεις πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι ο κόσμος ο οποίος έχει πληγεί από τις αποφάσεις του Eurogroup και της κυβέρνησης αποδεδειγμένα, ο κόσμος ο οποίος ικανοποιούσε τις υποχρεώσεις τις οποίες είχε και σήμερα βρίσκεται σε αδυναμία να τις ικανοποιήσει όχι με δική του ευθύνη, αλλά με ευθύνη αυτών των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να προστατευτεί. Δεν νοείται ο κόσμος ο οποίος επλήγηκε από αυτές τις αποφάσεις σήμερα να κινδυνεύει να χάσει και την περιουσία του. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να καλύψουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να καλύψουμε μεγαλοφιλέτες οι οποίες έχουν την ευχέρεια να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν το πράττουν. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω όσο το δυνατόν πιο έντονα μπορώ. Εάν λοιπόν επέρθουν οι τροποποιήσεις τις οποίες μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητήσουμε και θα καταστεί το νομοσχέδιο τέτοιο που να προστατεύει τον φτωχό κόσμο, τον κόσμο τον οποίο έχω περιγράψει προηγουμένως, τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εάν όμως υπάρξει απροθυμία να επέρθουν αυτές οι αλλαγές, αντιλαμβάνεστε ότι θα καταψηφίσουμε τον νομοσχέδιο. Σας έδωσε ο Πρόεδρος την εντύπωση, όπως μας είπε και πριν λίγο ο κ. Περδίκης, ότι υπάρχει βούληση για τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου. Αυτό είναι θέμα που αφορά πλέον τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει τις προτάσεις της. Έχουν συζητηθεί κάποιες μεμονωμένες σκέψεις. Ο Πρόεδρος έχει αποδεχτεί κάποια από αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι ικανοποιητικό όμως. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις για να καταστεί το νομοσχέδιο τέτοιο που να μας επιτρέπει να το υπερψηφίσουμε. Η Τροϊκά ενδεχομένως να αρνηθεί να δεχθεί αυτές τις τροποποιήσεις και να φτάσουμε εκ νέου σε ένα αδιέξοδο. Να συζητήσουμε με την Τροϊκά. Αν η Τροϊκά θεωρεί ότι αυτό το οποίο έχει γίνει δεν είναι ικανοποιητικό, να μπούμε σε μια συζήτηση. Γιατί θεωρούμε εκ προημίου ότι εάν η Τροϊκά δεν θεωρήσει ικανοποιητικές τις αλλαγές, τότε η οικονομία του τόπου θα καταστραφεί. Και θέλω να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα, επειδή υπάρχει μια μεγάλη κινδυνολογία το τελευταίο διάστημα, θέλω να υπενθυμίσω ότι ακολουθήσαμε το ακραίο σενάριο της PIMCO για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η Τρόικα μας λέει συνεχώς ότι οι συνταγές τις οποίες έχει προτείνει για την θεραπεία της κυπριακής οικονομίας είναι οι καλύτερες. Η κυβέρνηση και η Τρόικα μαζί μας λένε ότι είμαστε πρωταθλητές στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Ποιος είναι ο κίνδυνος λοιπόν για τον τραπεζικό τομέα? Εάν αντιμετωπίζει προβλήματα ο τραπεζικός τομέας και χρειάζεται πρόσθετη την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία γίνεται, αντιλαμβάνουμε, αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες και όχι στο κατά πόσο θα εγκριθεί ή όχι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.